μία προθεσμία που δίνουν 15 ημερών στην κυβέρνηση οι αγρότες της Ιεράπετρας για να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα με τους εργάτες γης ή την μετάκληση εργατών γης. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης, θα χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητος, εάν δηλαδή δεν βρεθεί λύση εντός των 15 ημερών για την περιοχή της Ιεράπετρας, και όχι μόνο, ο οποιοδήποτε βουλευτής ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης, γιατί η ευθύνη για αυτή την κατάσταση βαραίνει τους πάντες, ενώ δηλώνουν την πρόθεσή τους και για μαζική αποχή από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Κύριε Βιεντάκη, κύριε Γραμματέα του Συλλόγου, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ναι, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα που δείχνει ακριβώς την αγανάκτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κόσμο για αυτό το ζήτημα. Πλέον δεν χωρούν άλλα λόγια, δεν χωρούν άλλες συζητήσεις, συναντήσεις. Υπάρχουν προτάσεις εδώ και ένα χρόνο που έχουν κατατεθεί, έχουν συζητηθεί, έχουν ενημερωθεί οι πάντες και βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά και σχεδόν στο ίδιο σημείο. Και όσα βήματα έχουν γίνει, γίνονται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Η χρονιά είναι χαμένη. Αυτό είναι που πρέπει να μας μείνει σε όλους. Έτσι λοιπόν, θέσαμε συγκεκριμένα, ήταν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε αυτό το τόνο, σε αυτό το ύφος και σε αυτή την προειδοποίηση, ότι πρέπει πλέον να σκύψουν όλοι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν υπάρχει μέλλον στον αγροτικό τομέα εάν δεν λυθεί πρώτα απ' όλα αυτό. Είναι τόσο απλό και ξεκάθαρο. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει και να το κατανοήσει, νομίζω ότι απλά ψάχνει τρόπο για να κερδίσει επιπλέον ο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θέτουμε πρώτον ευθυνόντους το σύνολο των βουλευτών για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δεν εννοείται κυβερνητικούς βουλευτές. Μιλάτε για το σύνολο όλων των κομμάτων, όλων των βουλευτών, έτσι? Προφανώς η ευθύνη βαραίνει όλους αναλογικά. Σίγουρα δεν έχουν την ίδια ευθύνη η κυβερνητική και η αντιπολίτευση ή των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά όμως δεν πάβει να έχουν ευθύνη. Καταστρέφεται η εκλογική τους περιφέρεια, αν δεν το έχουν καταλάβει. Θα μπορούσαν όλοι να είχαν κάνει τα δέοντα, οτιδήποτε, ούτως ώστε να βρεθεί λύση. Δεν εξαιρούμε κανέναν από αυτό το χάρτη των ευθυνών. Είναι αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργάτες γης που έχουν να κάνουν με πολλά υπουργεία. Είναι το μετανάστευσης, είναι το εξωτερικών, είναι το εργασίας, είναι το αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα τα οποία λείπει ο συντονισμός. Ο συντονισμός ούτως ώστε να μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τη μετάκληση ενός αλλοδαπού. Και αυτό έχει επιφέρει και όλα αυτά τα αποτελέσματα. Μα κύριε Βιεντάκη, και προχθές μάλιστα άκουγα ότι, ξέρετε, έχει μπει σε μια άλλη πορεία ο παραγωγικός τομέας, ότι ακόμα και με τους εργάτες γης από άλλες χώρες, αναφορά και στην συμφωνία με την Αίγυπτο για τους 5.000 Αιγύπτιους εργάτες, ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Διαστόματος του Πρωθυπουργού το άκουγα σε αυτή την θεματική συνέντευξη που έδινε. Σχετικά με αυτή τη συμφωνία, ειλικρινά τώρα πιστεύετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι υπάρχει κανείς στην Ελλάδα, αγρότης, που να πιστεύει ότι 5.000 άτομα που θα έρθουν μετά από ένα χρόνο με συγκεκριμένες διαδικασίες θα δώσουν λύση σε αυτό το θέμα σε όλη την Ελλάδα? Νομίζω ότι υποτιμούμε και μόνο τους αυτούς μας που το συζητάμε. Είναι σταγόνα στον ωκεανό πραγματικά αυτό, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η διαδικασία για να έρθουν. Ξαναλέμε, δεν μπορεί να έρθει κανείς αλλοδαπός στην χώρα χωρίς να είναι χρεωμένος σε κάποιον εργοδότη, στο αφημί κάποιο εργοδότη. Μην προσπαθούν λοιπόν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά και προεκλογικά ότι λύσαμε το πρόβλημα. Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Η συμφωνία για τις 5.000 εργάτες από την Αίγυπτο θα εφαρμοστεί μετά από ένα χρόνο. Αυτή η σεζόν έχει χαθεί. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι πάντες. Το ξέρετε ότι η ελαιοκομική περίοδος, αν και είναι στη μέση, σε πολλές περιοχές δεν θα πάνε να μαζέψουν οι ανθρώποι, γιατί έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ, που ειδικά οι περιοχές που είχαν
μεγάλη προσβολή από δάκο, δεν χρειάζεται να πάνε να μαζέψουν πλέον. Δεν χρειάζεται. Έχουν πέσει όλες οι ελιές κάτω. Μάλιστα. Αυτά, αυτή όλη την απώλεια, αυτή όλη τη ζημιά, κάποιος δεν πρέπει να την, να αναλάβει την ευθύνη. Το ίδιο γίνεται, το ίδιο θα γίνει και στα θερμοκηπιακά κυπευτικά, το ίδιο θα γίνει σε πολλές, όπως έχει γίνει, έγινε και στα σταφύλια, σε πάρα πολλές καλλιέργειες από εδώ και πέρα. Κύριε Βιενιτάκη, λέγατε το προηγούμενο διάστημα, πρόσφατο είναι αυτό το διάστημα, ότι ξέρετε υπάρχει και θέμα με τις αιτήσεις και με την πλατφόρμα, διότι οι χώρες που αναγράφονται μέσα στην πλατφόρμα αυτή δεν έχουν και κανένα ενδιαφέρον για να μετακινηθεί κάποιος και να πάει σε μια άλλη χώρα ως εργάτης γης. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει η Αυστραλία μέσα, υπάρχει η Χιλή, υπάρχουν όλες οι χώρες οι οποίες μπορούν να έρθουν εργαζόμενοι για τρεις μήνες να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα και να φύγουν. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα εκείνο το πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί μια άλλη δεκαετία και είχε γίνει πρόταση και από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, δηλαδή να δοθούν κίνητρα, βάουτσερ, διαμονή, μετακίνηση κλπ. Και είχαν συμφωνήσει οι περισσότεροι, σκόνταψαν στον τοίχο Υπουργείου Εργασίας, όπως επίσης και στον ΟΑΕΔ, για να έρθουν άνθρωποι από περιοχές που πλήττονται από την ανεργία στη Βόρεια Ελλάδα ως εργάτες γης, αρκεί και μόνο να καλυφθούν αυτά τα στοιχειώδη, η διαμονή δηλαδή και η μετακίνησή τους, αλλά δυστυχώς δεν υπογράφησαν, με αποτέλεσμα και η ανεργία να παραμείνει και τα εργατικά χέρια να λείπουν. Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε και αυτή η προσπάθεια. Δεν ολοκληρώθηκε όπως είπατε. Το θέμα βέβαια που πρέπει να βάλουμε για άλλη μια φορά στο τραπέζι και σε αυτή την εξίσωση, μην ξεχνάμε ποτέ ότι και η ποιότητα της εργασίας είναι πολύ σημαντικό για τις απολαβές. Γιατί το λέω αυτό γιατί αρκετοί αυτή τη στιγμή και αλλοδαποί και Έλληνες, το μόνο που ακούνε είναι τα μεροκάματα που έχουν ανέβει σε αυτά τα ύψη. Όμως αυτά τα μεροκάματα πρέπει να ανταποκρίνονται και σε μια ποιότητα εργασίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm. Όταν φέτος είδαμε φαινόμενα στις ελιές, άτομα να μην είχαν ξαναδεί στη ζωή τους ελιά και ήρθαν από άλλες περιοχές μόνο και μόνο επειδή άκουγαν αυτά τα μεροκάματα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Μάλιστα. Πρέπει να το θέσουμε γι' αυτό σοβαρά υπόψη. Η επιβίωση πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και όλα αυτά τα οποία αναφέρετε. Νομίζω βρίσκεστε στην Αθήνα για επαφές με υπουργεία. Ναι, έχουμε σήμερα κάποια συναντήσεις για αυτό το θέμα εννοείται με διάφορα υπουργεία, διάφορα διαφορετικά υπουργεία. Γιατί για αυτό το ζήτημα έχει διαφορετικό αντικείμενο το κάθε υπουργείο και το εξωτερικό και. Και το μετανάστευσης και το εργασίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι όπως είπαμε στην αρχή. Ωραία, λοιπόν, κύριε Βιενιτάκη, καλημέρα σας από τον 984.